μαγική, ερωτική, ένας λαβύρινθος ονείρων. Καλώς ήρθατε στη Μαγική Πόλη. Σήμερα σας έχω special πράγματα, όπως κάθε φορά τέλος πάντων. Ας αρχίσουμε με μερικά τα οποία γίνανε αυτές τις μέρες. Πριν από κανένα δύο μέρες, έγινε, την Πέμπτη δηλαδή που πέρασε, έγινε μια φοβερή συναυλία των Blue Oyster Cult στο Gagarin. Το Gagarin μάλιστα, νομίζω στις 14 του μήνα, 14 Φλεβάρι, του Αγίου Βαλεντίνου και καλά, παίζει ο Ρακιτζής. Προχτές ήταν οι Blue Oyster Cult και δείξανε την κλάση τους, καταπληκτικό συγκρότημα. Το support ήταν λίγο άγκυρο, αλλά τέλο πάντων να μην πω σε λεπτομέρειες να τα θάψω τα παιδιά, δεν αξίζει τον κόπο. Διαβάστε την κριτική για το live των Blue Oyster Cult στο Rock Overdose, rockoverdose.gr, όπου έχει ξεκινήσει και η καινούργια μου στήλη που λέγεται Hell's Bells. Στη στήλη λοιπόν Hell's Bells, που να σου καπαθά, έχει διάφορα θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει με τις rock βιογραφίες. Αυτή τώρα είναι μια καινούργια μεγάλη μόδα στο εξωτερικό με τα βιβλία για τους rock stars, ας πούμε, ξέρω, τον 70's ή και ακόμη νεότερους, οι οποίοι πλέον επειδή δεν πολύ πουλάνε τα CD ή τα DVD ή οτιδήποτε, τα βλέπουμε τζάμπα στο YouTube και τα κατεβάζουμε torrents, ας πούμε, πλέον τα βιβλία είναι ένας τρόπος, γιατί δεν πολύ αντιγράφεται και τέλος πάντων είναι και κουραστικό άκαση να διαβάσει ολόκληρο βιβλίο στο ίντερνετ, οπότε το βιβλίο έχει... Το βιβλίο γενικότερα έχει ανέβει τώρα αυτά τα χρόνια του ίντερνετ, ας πούμε, ξέρω εγώ, και της διασκέδασης και των κρίσεων και όλα αυτά, γιατί είναι... Κοίτα να δεις για ποιο λόγο το βιβλίο ανέβηκε, επειδή είναι ο πιο φθηνός τρόπος ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Είναι τραγικό λίγο, αυτή η παρατήρηση που είναι τραγική, ότι πάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, λόγω φτύνιας ο άνθρωπος ότι κατευθύνεται στο βιβλίο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το άλλο τραγικό με τα βιβλία είναι ότι... Οι τίτλοι που πλέον δουλεύουν, ας πούμε, είναι όλα αυτά τα αρλεκινοειδή. Ο Ιούδας πηδούσε πανέμορφα, ας πούμε, ξέρω και μαλακίες, συγγνώμη κιόλα. Και η αλήθεια είναι ότι μερικές από τις ροκ βιογραφίες είναι και τα αντρικά αρλεκιν ουσιαστικά. Δηλαδή, γιατί μιλάνε για sex, drugs, rock and roll, ας πούμε, και αυτό είναι το. Εκεί πέρα δηλαδή ο άλλος περιμένει πώς να διαβάσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, τις εξαρτήσεις και τις. Και όλα αυτά τα όργια και τα διάφορα, πράγμα που ξεκίνησε η μεγάλη επιτυχία δηλαδή των ροκ βιογραφιών με την έκδοση του The Dirt το 2001 των Motley Crue. Όχι ότι δεν έχουν βγει πιο πριν βιβλία που έχουν μέσα τέτοια, αλλά εκεί έγινε και μεγάλη καμπάνια και πλέον θα γίνει και ταινία, θα γίνει και musical στο Broadway. Διαβάστε αυτά και ακόμη περισσότερα στο Rock Overdose GR στο ίντερνετ, όπου έχει και άλλα ούτως ή άλλως πάρα πολλά νέα σχετικά με rock και με metal και με διάφορα ωραία πράγματα. Η στήλη μου λέγεται Hell's Bells, σίγουρα θα τη βρείτε. Ροκ βιογραφίες θα βγει όπου να είναι το μέρος δεύτερο που έχει ακόμη περισσότερα πάνω στα βιβλία που έχουν βγει και μάλιστα πολύ πρόσφατα. Τα τελευταία που είδα και μάλιστα τώρα προχτές ήρθε στα χέρια μου τον UFO, του συγκροτήματος UFO, μια βιογραφία που τώρα τη διαβάζω ακόμη δεν ξέρω αν είναι καλή ή όχι. Πάντως τα πιο πρόσφατα βιβλία ροκ βιογραφίες που έχουν βγει και τα οποία είναι μέσα στα charts, ας πούμε, και όλα αυτά είναι τον Black Sabbath, το οποίο λέγεται Symptom of the Universe του Mick Wall, και του ίδιου συγγραφέα έβγαλε Lou Reed The Life. Δεν ξέρω άμα αυτά τα βιβλία πρόκειται ή κάποια από αυτά τέλος πάντων πρόκειται να βγουν στην Ελλάδα, οπότε κυρίως τα ψάχνουμε, ας πούμε, από φίλους ή να τα παραγγείλουμε μέσω ίντερνετ. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Κάποια από αυτά υπάρχουν και στα ελληνικά. Άμα θέλετε βιβλίο καλό και ροκ λογοτεχνία, ας πούμε, ξέρετε, μπορείτε να ψαχτείτε. Και θα πούμε και άλλα και σε επόμενες εκπομπές σχετικά με κάθε φορά τις πρόσφατες εκδόσεις. Για να μην σας κρατάω λοιπόν σε αγωνία, σήμερα η καλεσμένη μου είναι μία από τις πιο όμορφες και δυνατές παρουσίες στην αθηναϊκή μουσική σκηνή. Και με τα live της και με τα τραγούδια της, όχι μόνο τις διασκευές, και θα συζητήσουμε γι' αυτό με την Θωμαΐδα. Η Θωμαΐς μαζί μας. Γεια σου, Νάσο. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Θωμαΐς μου, το συγκρότημα που έχει σχηματίσει τώρα το ονομάζεις Θωμαΐς De Foi. Ναι. Πες μου. Αυτό έχει να κάνει με το επίθετό μου. Το οποίο είναι το επίθετο του πατέρα μου, για να καταλάβεις, είναι Foys. Okay. Αν το γράψεις με λατινικούς χαρακτήρες, είναι F-O-I-S. Ναι. Έχει μια γαλλική καταγωγή βέβαια αυτό, μακρινή, δεν έχω γνωρίσει
γαλλοσυγγενείς και τα λοιπά. Αλλά πάνω σε αυτό χτίστηκε και το όνομα της μπάντας. Σούπερ. Η οποία τώρα είναι μάλιστα, από ό,τι κατάλαβα, επειδή θυμάμαι και κάποια άλλα μέλη παλιότερα, είναι ανανεωμένο το σχήμα σου. Είναι ανανεωμένο, ναι. Είναι εντελώς καινούργια τα άτομα. Έχουμε στην κιθάρα τον πολύ καλό Χρήστο Ηλιόπουλο, lead κιθάρα. Έχουμε στον μπάσο τον Ηλία το Φυλακτό, επίσης πολύ καλός. Γράφει κιόλας. Και στα τύμπανα πλέον είναι ο Βασίλης ο Αρμάος. Τι ωραία πράγματα. Προχτές παίξατε νομίζω στο Rockwood. Προχθές παίξαμε στο Rockwood και είχαμε και κοπή πίτας που το θυμηθήκαμε μέσα. Την οποία μη είχες φτιάξει εσύ. Ναι, την είχα φτιάξει εγώ. Παιδιά, ήταν καταπληκτική. Ήταν όμορφη. Τρομερή γεύση, ναι, πάθα πλάκα. Να σε καλά. Να σε καλά. Το επόμενο live σας είναι τη Δευτέρα. Το επόμενο είναι τη Δευτέρα στο Επιτόκιο, στη Νέα Σμύρνη. Το μαγαζί λοιπόν λέγεται Επιτόκιο, είναι στη Νέα Σμύρνη, μεγάλου Αλεξάνδρου και Παλαιολόγου. Δεν το χάνετε, το βρίσκετε. Ναι, ναι. Λες να δούμε κάτι από τα κομμάτια σου. Από τα live. Αμέ. Ό,τι θέλεις. Θα δούμε original. Θα δούμε original, να δούμε το Trust and Fear. Είναι βίντεο από live εμφάνιση. Σούπερ. Είναι ένα τραγούδι της Θωμαΐδος, το οποίο λέγεται Trust and Fear. Θα πούμε περισσότερα πιο μετά και για το original υλικό και για τις διασκευές. Πάμε να ακούσουμε κάτι πρώτα, να πάρουμε μια πρώτη γεύση. Yeah.
Θωμά is live. Σούπερ. Το κομμάτι λέγεται Trust and Fear και όπως συζητάγαμε πριν, ετοιμάζεις το υλικό σιγά σιγά για το άλμπουμ. Ναι. Θα ακούσουμε και άλλα από το original υλικό. Ναι, θα ακούσουμε και άλλα. Ευελπιστούμε να βγει και κάτι μέσα στο 14. Σούπερ. Εγώ να σου πω την αλήθεια τώρα που το συζητάμε, είναι κάποια στιγμή νομίζω ότι ήδη συμβαίνει αυτό, πιο δηλαδή, ότι η διασκευή, το cover, ας πούμε, το οποίο έβγαλε πάρα πολύ κόσμο, πώς να σου πω, από τις κόνες, ας πούμε, να βγει να ξαναπαίξει, ας πούμε, γιατί αυτή τη στιγμή το πάρα πολύ ευχάριστο που συμβαίνει, αν και είναι σε περίεργο στάδιο, ας πούμε, είναι ότι, κοίτα να δεις τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχει συρρυκνωθεί το σκυλάδικο, έχουν εξαφανιστεί όλες αυτές τις κολόφατσες, ας πούμε, συγγνώμη κιόλα. Αλλά και πλέον υπάρχουν μόνο έτσι κανένα δυο μαγαζιά που έχουν δύο-τρεις μαζί από αυτούς και έχουν μόνο Παρασκευή Σάββατο, ξέρω εγώ. Και κατά τα άλλα, παίζει όλος ο κόσμος στα λαϊβάκια που λέμε, της γειτονιάς. Δηλαδή, από τα μικρά μαγαζιά της γειτονιάς μέχρι πιο μεγάλα στέινς που έχουν γίνει και από εκεί αναδεικνύονται καλλιτέχνες. Ναι, πλάκα-πλάκα, ας πούμε, και εσύ και μόνοι σου στα ακουστικά σου. Και εντάξει, okay, και ένα σωρό άλλοι και καινούργοι καλλιτέχνες. Ναι. Όπως και εμείς και οι Τζόκερ που είμαστε 25 χρόνια συγκρότημα, ναι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ναι. Βρήκαμε τα τελευταία χρόνια καινούργια μεταμορφωμένη τρόπο. Πώς το λένε, διασκέδασης και live. Και γίνανε αλλαγές στο χώρο, ας πούμε, που δεν θα υπήρχαν σε παλιότερες συνθήκες, ας πούμε, του σκυλάδικου εποχές. Ευτυχώς συμβαίνει αυτό. Ευτυχώς. Πήγα να πω λοιπόν ότι αυτό που πάει να γίνει τώρα είναι το εξής, ότι σιγά σιγά, επειδή ήδη αρχίζουν και έχουν εδραιωθεί κάποιες τριμπιουτοκοβεράδικες καταστάσεις και οι οποίες αρχίζουν και γίνανε λίγο βαρετές. Δηλαδή αρχίζουν, βλέπω δηλαδή, χιλιοδιαφημισμένα line που παίζουν πάνω στη σκηνή γύρω στα 100 άτομα, ας πούμε, κυριολεκτικά. Και να μην μας έδινε, ας πούμε, κόσμο, που πραγματικά, δηλαδή, αν έρχονταν ένας-δύο φίλους. Φίλοι, αν ερχόντουσαν από τον 1 στους 100 που ανέβηκε εκεί πάνω, θα είχε γίνει τρελή εκεί μέσα. Oh. Και να μην έρχονται ούτε καν οι φίλοι, ας πούμε, να δουν το τριμπιού στο Ντάδε, ας πούμε, ξέρω κι αυτά. Είναι λίγο, αρχίζει να δείχνει ότι υπάρχει ένας μικρός κορεσμός, ας πούμε, σε αυτή την κατάσταση. Και εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι περιμένουμε original υλικό. Συμφωνώ και εγώ θέλω να ακούω original υλικό από τον κάθε καλλιτέχνη. Γιατί το tribute είναι κάτι που έχεις ακούσει, όπως και οι διασκευές που παίζουμε και εμείς βεβαίως. Είναι καλό το καλό tribute, ρε παιδί μου, και η καλή διασκευή και μερικές που έχουν άποψη και διαφορετική. Ναι, αλλά να ακούγονται και πράγματα. Βέβαια. Σίγουρα όλοι οι καλλιτέχνες, οι περισσότεροι αν μη τι άλλο, έχουν κάτι να δώσουν. Βέβαια. Και εσύ βλέπω από την πρώτη στιγμή που σου είχα ακούσει, που σου είχα δει live, ας πούμε, βλέπω ότι πρέπει να το παίξει το δικό σου, ας πούμε. Δεν είναι ότι. Έλα, ναι, όχι, είναι πολύ σωστή αυτή η στάση και τη σέβομαι και πάρα πολύ. Σε ρωτήσω κάτι άλλο. Θυμάμαι ότι εδώ και πολύ καιρό, ότι εκτός από τη μουσική, διοργάνωνες εκθέσεις και φωτογραφίες και κοσμήματος. Ναι. Μην είσαι μόνο. Είχα ασχοληθεί αρκετά με το κόσμημα. Το Mais Art in Rock. Το Art in Rock ήταν το όνομα αυτής της διοργάνωσης, λοιπόν, όπου είχε μορφή φεστιβάλ, δηλαδή μπορεί να είχαμε έκθεση με έργα ζωγραφικής φωτογραφίας, γλυπτά, κοσμήματα κτλ. Μαζί με live. Σε κάποια από αυτά είχα παίξει και εγώ, σε κάποια φίλοι κτλ. Είχε πολύ πλάκα. Σούπερ. Ήταν καλά. Και αναδείχθηκαν διάφοροι καλλιτέχνες μέσα από αυτό. Πηγαίναμε σε διάφορους χώρους, κυρίως ροκ, μαγαζιά και άλλους. Αλλά από κάποιο σημείο και μετά σταμάτησα να ασχολούμαι με αυτό. Για το λόγο ότι στην Αθήνα παραέγινε. Δηλαδή, πολλά μαγαζιά και πολλοί διοργανωτές άρχισαν να διοργανώνουν μπαζάρ. Κάει και λιγάκι, ξενέρωσε ο κόσμος. Δεν ξέρω, έτσι το είδα εγώ και το σταμάτησα. Και πλέον ασχολούμαι με το κόσμημα όπου θα φτιάξω κάτι όταν μου ζητήσει κάποιος γνωστός. Δεν βγάζω ποσότητες πλέον δηλαδή. Και με τη φωτογραφία. Για πες για τη φωτογραφία. Σε φάση εκθέσεων. Για πες για τη φωτογραφία. Μ' αρέσει πολύ, είναι αντικείμενο που μου αρέσει πάρα πολύ. Από τότε που ήμουν μικρούλη. Και τώρα μαζεύω υλικό, οπότε έχω υλικό, τυπώνω και κάνω την έκθεσή μου. Έχει να γίνει καιρό βέβαια αυτό, αλλά θα γίνει ξανά. Και το τελευταίο διάστημα βλέπω, επειδή προφανέστατα πάει και καλά και έχει επιτυχία και έχει αποδοχή σε αυτό που κάνει, ναι, βλέπω ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα live σου και παίζει συνέχεια. Παίζουμε συχνά, πολύ, όντως.
Χαίρομαι γι' αυτό κι εγώ. Βέβαια. Είναι ψυχοθεραπεία, το λέει, το ξέρει καλύτερα από όλου, νομίζω. Το έστειλε. Είναι η αγαπημένη μα στα σχολεία, έτσι, είναι, ακριβώς, έτσι, ναι. Γιατί πλάκα-πλάκα. Αυτό είναι και το καλό, ας πούμε, παιδί μου, ότι με όλοι, γιατί δεν είπαμε τώρα, είπα πριν κάνα δυο αρνητικά σχετικά με κορεσμούς, ας πούμε, ξέρω εγώ, του live, αλλά κατά τα άλλα, το πολύ ωραίο είναι ότι είναι όλοι έξω, ρε παιδί μου, είναι από τους 50ρηδες και τους 60ρηδες, ξέρω εγώ, οι οποίοι θέλουν να ξεδώσουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, και το αγαπημένο τους, και καλά κάνουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, ναι. Σούπερ. Εντάξει, τώρα, άλλο τι αποτέλεσμα βγάζουν τώρα. Εντάξει, τα γερόντια, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή κάτι πολύ πιτσιρικάδες, αλλά και οι πιτσιρικάδες δεν πρέπει να παίξουν. Πρέπει να παίξουν όλοι. Βέβαια. Εντάξει. Όλοι πρέπει να παίξουν. Όλοι πρέπει να είναι έξω και είναι πολύ ευχάριστο αυτό που συμβαίνει. Και σιγά σιγά αυτό που είπαμε να ακούμε και original πράγματα. Mm-hmm. Να ακούσουμε κάτι άλλο. Original να είναι ή να είναι. Να ακούσουμε κάτι original. Μπορούμε να ακούσουμε το My Rules, ένα blues. Το έχουμε και αυτό σε βίντεο από live. Σούπερ. Το έχουμε στο. Μπορούμε να το ακούσουμε. Σούπερ.
Όπως βλέπετε, δεν υπάρχουν μόνο τα καραγκιόζια που βλέπετε στις τηλεοπτικές, στα reality και τις γελοιότητες, ας πούμε, ξέρω εγώ, που δυστυχώς απελπισμένα κάποια παιδιά ή ψώνια ή βίσματα που πάνε σε αυτές τις γελοιότητες, ας πούμε, ξέρω, να δοκιμαστούν σε εισαγωγικά ή να τσατσοπεραστούν μπροστά στα μάτια σας και εσείς να γίνετε εθισμένοι στο αν θα πατήσει το κουμπί κάθε καραγκιόζενα, ας πούμε, ξέρω, συγγνώμη δηλαδή κιόλα. Υπάρχουν και καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες με δικά τους τραγούδια, blues βλέπεις εδώ ή rock ή καλύτερα πάντως από αυτές τις γελοιότητες, που είναι ενεργοί, που παίζουν live, που έχουν κοινό και βέβαια σιγά σιγά θα διαμορφωθεί μια διαφορετική πραγματικότητα, κάτι με το ίντερνετ που εκεί βρισκόμαστε εμείς τώρα, γιατί η τηλεόραση έχει πεθάνει, είναι ένα πτώμα που σαπίζει και είναι γεμάτο μύγες και διάφορα σκουπίδια που βλέπετε στις οθόνες σας, ας πούμε, όταν βλέπετε τηλεόραση. Εμείς την έχουμε καταργήσει, το συζητάγαμε και πιο πριν. Ναι, ακριβώς. Είναι ζωντανοί, υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι κάνουν την πορεία τους με πιο fair play και paying the dues, ας πούμε, ξέρω εγώ, με τον σωστό και παρατροπαράδοτο τρόπο, ας πούμε. Έλεγες πριν, όσο βλέπαμε και το βίντεο, για τους συνεργάτες. Ναι, το βίντεο που είδαμε ήταν ένα live που είχαμε κάνει μαζί με τον Σταύρο τον Καριδά. Είχαμε ένα ακουστικό ντουέτο και είναι εκπληκτικός καλλιτέχνης και ο Σταύρος, έχω να πω. Φυσαρμόνικα, κιθάρα, τραγούδι. Αυτό. Απλά ήθελα να το αναφέρω. Σούπερ. Τι, το παιδί που παίζει drums? Το παιδί που παίζει drums είναι ο προηγούμενος drummer που είχαμε στην πάντα. Κάποια στιγμή, και τώρα είναι και καλή ο πάσα στράτος, που ήθελα για κάτι να πω. Ναι. Σταύρος Χατζηδήμας. Αυτό που λέγαμε πιο πριν, καθώς ερχόμασταν δηλαδή εδώ να κάνουμε την εκπομπή, είναι ότι παλιότερα είχες και εσύ γυναίκα drummer. Είχα. Ναι. Είχα στην μπάντα τον Απόπειρα, πολύ παλιά μπάντα και εκείνη, με δισκογραφία και απλώς ήμουν και εγώ μαζί τους, τέλος πάντων, για ένα διάστημα στο τραγούδι. Πώς το λέγανε? Η Βέρα, η Κατραλή ήταν στα τύμπανα. Φοβερή, ναι. Και ένα που ήθελα. Είχαμε και πριν από λίγες εκπομπές εδώ μαζί μας την Ειρήνη, την Γεντικίδη. Σύντομα θα έχουμε και την Ιωάννα, τη Μητσόγλου. Μία από τις εξαιρετικές δράμες στην Ελλάδα, έχει παίξει, είναι ιδρυτικό μέλος των Avaton, ιστορικό συγκρότημα στο είδος του, σαν τους Dead Can Dance ένα στυλ ήταν τα παιδιά. Έχει παίξει με το Θηδαίο για χρόνια, με τη Μελίνα Κανά, με διάφορους, ας πούμε, και πάρα πολύ jazz, με τη Βάσου του Δημητρίου, με άλλα παιδιά, να και η Βάσου, ας πούμε, ξέρω, μια εξαιρετική βιρτουόζος στο όργανό της, και λέγαμε με τη Θωμαϊδα κάποια στιγμή πως οργανώσουμε κάτι στο οποίο να έχει όλο αυτό το female talent που υπάρχει στην Ελλάδα και οι οποίες δεν μιλάμε απλά ότι είναι, ξέρεις, μέτριες κοπέλες που θα βγουν. Είναι πραγματικά δηλαδή σκοτώνουν, ας πούμε, ξέρω εγώ. Πρέπει να γίνει αυτό, γιατί αδικούνται νομίζω τα κορίτσια. Ευκαιρία θα ήταν. Κάπου είχατε και μια αφίσα για ένα κορίτσι που παίζει καταπληκτικό μπουζούκι. Και αυτή είναι μια πάσα επίσης να πω ότι στις 22 του μήνα, την παράλληλη εβδομάδα, θα είναι εδώ ο Μιχάλης, ο Παούρης, ο οποίος φεύγει τώρα αυτές τις μέρες, πάει στο εξωτερικό, θα πάει στις Βρυξέλλες να κάνει κάτι που του ζητήσαν δηλαδή από το εξωτερικό, να κάνει σεμινάρια για το jazz μπουζούκι. Κανείς δεν παίζει στον κόσμο, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Πέρα από τις ταχύτητές του δηλαδή, είναι και ανανεωτής, ας πούμε, ξέρω, ο Μιχάλης, αυτό το πράγμα. Θα τον έχουμε εδώ πέρα που δεν θα το κάνουμε ξεπέτα και θα κάτσουμε να τα πούμε πιο αναλυτικά και να πούμε αρκετά πράγματα πάνω σε αυτά που κάνει. Και βέβαια με την καινούργια του εμπειρία από το εξωτερικό πάλι που όπως είπα, θα πάει στις Βρυξέλλες να κάνει τα σεμινάρια του και τα live του. Αυτό είναι για το παράλληλο Σάββατο, 22 του μήνα. Στο τέλος της εκπομπής θα σας πω για το επόμενο Σάββατο κάτι special που έχουμε ετοιμάσει. Θωμαή μου, έχουμε κάτι άλλο, νομίζω είχαμε και κάτι άλλο από... Μπορούμε να ακούσουμε άλλο ένα δικό μου κομμάτι, το Part of the Whole. Έτσι θα λέγεται και το άλμπουμ. Και είναι ηχογράφηση η οποία αναμένεται να αλλάξει κιόλας. Αλλά μπορούμε να τα ακούσουμε. Part of the whole, μέρος part του of όλου. The whole. Ναι. Έτσι θεωρώ την ανθρώπινη ύπαρξη, ας πούμε. Περιμένω να το ακούσουμε αυτό, δηλαδή θα το ακούσουμε σε ήχο και μετά θα μπορούμε να το σχολιάσουμε και λιγάκι. Η ηχογράφηση είναι στο home studio. Είναι στο home studio, ναι. Όπου επίσης μπορούμε να πούμε, ακούγοντας το κομμάτι, ότι το καλό που έχει γίνει αυτή την εποχή είναι ότι έχουμε διευκολυνθεί
Έχουμε τον τρόπο, ναι. Στον άσμα ηχογραφούμε. Δεν χρειαζόμαστε. Διώξουμε. Ναι. Εδώ έχεις παίξει και εσύ και κιθάρα. Έχω παίξει την ακουστική, την ηλεκτρική, τα πλήκτρα και τον μπάσο το έχει παίξει ο Μάριος ο Σκούφος. Οκ. Άκουσουμε λίγο ακόμα. Παίξει τις κιθάρες δηλαδή και τα keyboards. Ναι. Θα μπορούσε να παίξει και τον μπάσο βέβαια αν δεν βρισκόταν εδώ. Θα μπορούσε, αλλά είχαμε καλύτερο άνθρωπο να το κάνει αυτό. Σούπερ. Τώρα αυτό το κομμάτι μπορεί ας πούμε, ξέρω, να το επανηχογραφήσετε με το καινούριο σχήμα ναι. που έχεις. Θα το κάνουμε αυτό, ναι. Mm. Θα αλλάξουμε τον μπάσο που θα πάρει την μελωδία της ακουστικής. Θα γίνουν κάποιες μικρές αλλαγές τέτοιες ας πούμε. Σιγά σιγά λοιπόν βλέπω, προβλέπω ότι μέσα στο χειμώνα που ακολουθεί. Ήδη προγραμματίζεις αρκετές εμφανίσεις, ναι. στις οποίες περνάτε και παίζετε και το original λίγο. Παίζουμε και δικά μας, ναι. Μία πρώτη γεύση λοιπόν από το Part of the Whole. Ναι. Και νομίζω ότι το επόμενο που θα δούμε, που είναι πάλι από live εμφάνιση της Θωμαϊδας, είναι κάτι που ηχητικά είναι σχετικά κοντά σε αυτό που ακούσαμε. Πασίγνωστο κομμάτι, απολαύστε το, πάμε και μετά θα πούμε κι άλλα.
εκτελεσάρα. Νευρική, έτσι. Ναι, εκτελεσάρα. Το Bang Bang, Nancy Sinatra. Ναι, ναι. Έγινε γνωστό και από το Kill Bill. Ναι, βέβαια. Όπου το έβγαλε η Cher πρώτη. Το ξέρεις αυτό, ε? Για πες. Ναι, είναι τη Cher το κομμάτι. Άσε. Μετά το πήρε η Nancy Sinatra. Άκου, έμαθα κάτι τώρα. Κι εγώ όταν το έμαθα δεν το περίμενα. Υπάρχει εκτέλεση Cher που είναι παλιότερη. Ναι. Ναι, ναι. Πόσο χρόνο είναι αυτή η Cher? Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Βαμπύρι είναι. Έχουμε και, νομίζω έχουμε και κάτι άλλο τώρα που θα ακούσουμε όσο μιλάμε. Θέλεις να βάλουμε ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι ολόκληρο ακόμα. Εμείς θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος. Το κομμάτι ολόκληρο θα αποτελείται από τρία. Και είναι παραμύθι. Είναι το Wake Up the Sun. Δηλαδή κοιμήθηκε ο ήλιος και κάποιος έχει την αποστολή να τον ξυπνήσει, ας πούμε. Ακούω τους παραμυθινούς εγώ. Ναι. Βγάλε με να θες να πω κάτι. Ναι. Διάβασα τώρα πρόσφατα μια συνέντευξη και σε ένα αφιέρωμα στον Frank Zappa. Mm-hmm. Και έλεγε ο Dweezil, ο γιος του, ότι υποστήριζε δηλαδή, κάτι που πιστεύω και εγώ ακράδαντα, ότι δεν είναι μόνο ότι είναι προοδευτική η μουσική του Frank Zappa, ας πούμε, ξέρω εγώ, και όπως και πολλών μουσικών των 60s και των 70s, mm-hmm. είναι ότι λες και έρχονται από το μέλλον, κανονικά. Και ακούγοντας τη μουσική σου, παίρνω αυτό το στοιχείο ότι δεν κοιτάμε, ρε παιδί μου, και καλά, δεν βλέπεις να κυνηγάει το trend, ας πούμε, ξέρω, το σόνι και καλά, για να γίνω γνωστός, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι αυτό είναι το ζητούμενο, οπότε λέω ό,τι να είναι, ό,τι καραγκιοζλίκι είναι τώρα της μόδας και οτιδήποτε. Είναι ότι υπάρχει από πίσω έμπνευση. Αυτό τι είναι τώρα, είναι ένα παραμύθι. Είναι ένα παραμύθι. Δεν το έχω ολοκληρώσει ακόμα. Δουλεύω και το στίχο, δουλεύω και τη μουσική. Δεν θα είναι όλο τόσο ήσυχο, ας πούμε, το κομμάτι. Θα γίνεται πιο νευρικό στο τρίτο μέρος, τέλος πάντων. Χτίζεται, θα το δούμε, θα το δούμε εν καιρό, ναι. Τώρα που το είπαμε αυτό, μου θυμήθηκα αυτόματα που πρόσφατα μου είχε βάλει να ακούσω ο φίλος ο Μιχάλης ο Κλεάνθης, που είχε έρθει και για δεύτερη φορά εδώ πριν από λίγες εβδομάδες, που κι αυτός έχει ετοιμάσει ένα παραμύθι το οποίο μάλιστα είχε και παιχθεί. Θα έχουμε λεπτομέρειες να πούμε, περιμένουμε και το δικό σου παραμύθι. Ωραία, να είσαι καλά. Έχουμε κάποιο άλλο κομμάτι από live, νομίζω. Έχουμε άλλο ένα από live. Δεν θυμάμαι ποιο έχουμε φέρει μαζί, δεν θυμάμαι τον τίτλο. Για πάμε. Από το ίδιο live. Το. Α, μπράβο. Ναι. Κόλλησε εδώ, ναι. Σούπερ, σούπερ. Είναι αυτό που λέγαμε ακριβώς πριν, ότι τι κομμάτια υπάρχουν στην κλασική δισκογραφία. One more cup of coffee. Dylan και. Ναι, ναι, ναι. Thank you.
Επίσης, δυναμική εκτέλεση, πολύ όμορφη του One More Cup of Coffee. Πού βρισκόμαστε, πού... Είμαστε στο Route 32, ένας καινούριος χώρος, stage. Το άνοιξαν δύο πολύ καλοί φίλοι, ο Βασίλης και ο Νικόλας. Βρίσκεται στη Βουλιαγμένης, Βουλιαγμένης 32, στο ύψος της Αργυρούπολης. Σούπερ! Είναι εξαιρετικό, είναι εξαιρετικό. Πάμε για καινούριο στέκι. Ναι, εγώ το έχω κάνει ήδη στέκι. Okay. Και να πούμε και ότι τα βίντεο τα περισσότερα, τα βιντεοσκοπεί ο πολύ καλός επίσης φίλος Κωνσταντίνος Αλασίδης. Μας κάνει και τη φωτογραφία συνήθως στα live και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Να είσαι καλά. Να είναι καλά δηλαδή το παιδί, γιατί είδαμε πολύ ωραία πράγματα και πολύ καλοτραβηγμένα. Μιλώντας για στέκια, λοιπόν, σας υπενθυμίζω, γιατί σιγά σιγά πηγαίνουμε προς τον επίλογο της εκπομπής, σας υπενθυμίζω ότι τη Δευτέρα, τώρα αυτή τη Δευτέρα, 10 Φλεβάρι, στο Επιτόκιο, λέγεται το μαγαζί, που βρίσκεται Μεγάλου Αλεξάνδρου και Παλαιολόγου στη Νέα Σμύρνη, Θωμαΐς De Foix, δηλαδή η Θωμαΐς με το συγκρότημα. Ναι, ναι, ναι. Σούπερ, τη Δευτέρα, μην το χάσετε. Okay. Λοιπόν, και μην χάσετε το σημερινό, το οποίο είναι στο άλλο αγαπημένο στέκι, το οποίο είναι στο Μοναστηράκι, αλλά χαμηλά προς το Θυσίο, στην οδό Άστιγκος, νούμερο 12, βρίσκεται ίσως και το πιο ωραίο Irish pub της Αθήνας, λέγεται The James Joyce, όπου έπαιζα χτες το βράδυ και παίζω και σήμερα. Οπότε, όσοι δεν έχετε κάτι σχεδιάσει για σήμερα, σας περιμένω κάτω στο Joyce, παίξουμε τα ακουστικά μας. Καλή επιτυχία. Θωμαή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Χαρά μου, να είσαι καλά. Να ανακοινώσουμε λοιπόν τώρα και θα παίξει και βίντεο αμέσως μόλις κάνουμε τον επίλογο, για την επόμενη εβδομάδα τι σας έχω ετοιμάσει. Κάτι πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον. Λοιπόν, και ξεκινάω από αλλού και θα καταλήξω εκεί. Όπως σας είπα, στο Rock Overdose, το Rock Overdose GR, δηλαδή ένα από τα μεγαλύτερα sites με news, reviews, δισκοκριτικές, αφιερώματα και όλα αυτά, στο Rock Overdose λοιπόν, η νέα στήλη μου, Hell's Bells, του Νάσου Καπαθά, σας λέω όλα αυτά τα στοιχεία γιατί άμα πληθρολογήσετε να σας το βγάλει πιο εύκολα. Όπως σας είπα στην αρχή, υπάρχει το αφιέρωμα για τις rock βιογραφίες, τα βιβλία δηλαδή που βγαίνουν και έχουν επιτυχία αυτόν τον καιρό, και το εξηγήσαμε και στην αρχή για ποιο λόγο, με τις βιογραφίες διαφόρων αγίων και αμαρτωλών της rock, του rock σύμπαντος. Ένα από τα άρθρα που ετοιμάζω τώρα και που σύντομα, ας πούμε, θα μπει μέσα στο Hell's Bells, είναι για τους Queen και τον Brian May, με τους οποίους διατηρώ έτσι αλλιώς από παλιά πάρα πολύ δυνατή σχέση, όχι μόνο σαν επιρροή και σαν αγάπη, αλλά και κανονικά. Δηλαδή, επικοινωνώ με τις έδρες των Queen, τέλος πάντων, Brian May και όλα αυτά. Υπάρχει και μπορείτε να δείτε και στο YouTube την μοναδική ελληνική συνέντευξη για την ελληνική τηλεόραση δηλαδή, που έχει δώσει ο Brian May. Ψάχτε και θα τη βρείτε. Και ούτως ή άλλως την άλλη εβδομάδα, μάλλον θα τη δείτε και στη μαγική πόλη του επόμενου Σαββάτου. Τα νέα λοιπόν για τους Queen είναι πάρα πολλά, είναι δραστήρια χρονιά αυτή εδώ για τους Queen. Βρίσκονται στο στούντιο οι εναπομείναντες, ο Brian May δηλαδή κυρίως και ο Roger Taylor, ο drummer, και ετοιμάζουν καινούριο δίσκο σε εισαγωγικά του Queen, που έχει μέσα όμως φωνές του Freddie Mercury, δηλαδή ηχογραφήσεις από κομμάτια που ποτέ δεν κυκλοφόρησαν
και που ούτε καν έχουν διαρρεύσει στο YouTube, από ό,τι λέει στις συνεντεύξεις του ο Brian May. Κάτι άλλο τώρα που έχει πλάκα, ας πω ένα που έχει πλάκα, είναι το εξής. Μέσα στη τελευταία του συνέντευξη τύπου δήλωση που έκανε ο Brian May, ο κιθαρίστας στο Queen βέβαια, λέει ότι θα ενθουσιαστεί πάρα πολύ ο κόσμος με τα news, γιατί τα βρήκαν επιτέλους και θα βγει, δηλαδή θα γυριστεί, θα μπει μπρος η ταινία για τη ζωή του Freddie Mercury. Α, υπέροχα. Η οποία κατά καιρούς είχε φρεναριστεί, γιατί η τιμή είχε ακουστεί. Στην αρχή είχε ακουστεί ότι θα παίξει ο Johnny Depp τον Freddie. Προφανώς αυτός έκανε πίσω, ίσως να μην ταιριάζει και το σκηνικό. Mm-hmm. Μετά ο επόμενος που ακούστηκε ήταν ο Cohen, δεν θυμάμαι το μικρό του, αυτός που έπαιζε τον Borat. Μάλιστα. Και τον Bruno και τον Dictator, πώς λεγόταν και αυτά. Ο οποίος όμως, συγγνώμη, επειδή κυρίως έχει στραφεί σε κωμωδίες, mm-hmm. το φοβηθήκαν λιγάκι, yeah. γιατί αυτός θέλει να κάνει πολύ πιο gay ταινία, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Yeah. Τέτοιο πράγμα ήθελε να κάνει. Οπότε φρεναρίστηκε λίγο η κατάσταση. Και τώρα λοιπόν λέει ο Brian May ότι βρήκαν σκηνοθέτη. Κλείσαν δηλαδή. Έχει κλείσει ποιος θα το κοσεπτάρει, ας πούμε, ξέρω το πακέτο. Ωραία. Και έχουν κλείσει και πρωταγωνιστές και ιστορίες και τα σχετικά. Λοιπόν, παιδιά. Και σας κάνω τη μαντεψιά, ρίχνω ήδη τη μαντεψιά γιατί ήδη το έχω μελετήσει. Είναι τρεις οι πιθανοί ηθοποιοί οι οποίοι είναι να παίξουν το Freddie Mercury. Εγώ θα σας κάνω τη μαντεψιά, τη δικιά μου, ποιος μάλλον θα είναι ο πρωταγωνιστής, ποιος θα ενσαρκώσει δηλαδή το Freddie. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε δει πρόσφατα, δεν ξέρω καν αν έχει έρθει στην Ελλάδα, γιατί την κατέβασα και την είδα. Δεν νομίζω. Μια ταινία που έχει βγει πρόσφατα με τον Μάθιου Μακόναχη που έχει γίνει ο μισός, ναι, 20 ναι, κιλά. Ναι, ναι, ξέρω τι λέω. Το Dallas Buyers Club. Ναι. Λοιπόν, η οποία είναι και νομίζω μέσα στα Όσκαρ. Αυτή πάρα πολύ καλή ταινία. Μάθιου Μακόναχη εκπληκτικός. Λοιπόν, στην ταινία μέσα παίζει ο Τζάρεντ Λέτο, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής του Ρέκβιμ για ένα όνειρο. Mm-hmm. ναι. Και που επίσης έπαιζε και στο Fight Club, ναι. που τον διαλύει ο άλλος στο ξύλο κτλ. Ο Τζάρετ Λέτο λοιπόν στο Dallas Buyers Club παίζει ένα transvestite. Mm-hmm. Και είναι και εκπληκτικός μάλιστα. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλός. Οπότε κάθομαι και σκέφτομαι εγώ. Αυτός τώρα είναι ήδη rockstar. Έχει τους 30 Seconds to Mars. Mm-hmm. Έπαιξε για τον Τραβέλι, οπότε δεν κολώνει να παίξει. Σαφώς. Μήπως μιλάμε για αυτόν που θα παίξει το Φρέντι. Έχει λογική αυτό που λες. Λοιπόν, αυτή είναι τώρα. Εγώ τη ρίχνω τη μαντεψιά. Συνήθως πέφτω μέσα. Είναι καλός ηθοποιός. Mm-hmm. Το ξέρει το Rockstar League, γιατί ο ίδιος είναι. Δηλαδή παίζει σε 20 και 30 χιλιάδες, ας πούμε, ξέρω και ιστορίες. Οπότε νομίζω ότι είναι ο πιθανότερος. Οπότε, άμα σκάσουν τώρα σύντομα οι. Να ξέρετε ότι μάλλον μαντεύω ότι θα είναι ο Τζάρετ Λέτο αυτός που θα παίξει τον Φρέντι Μέρκιουρι. Και να σου πω την αλήθεια μου κάνει. Σου κάνει κιόλας, ε. Εμένα προσωπικά. Να δούμε. Είδα κανένα δυο άλλους. Είναι ένας, δεν θυμάμαι το παλικάρι πώς λέγεται, που μοιάζει πάρα πολύ φυσιογνωμικά. Έχει τώρα μακρύ μαλάκι, ξέρω και αυτός είναι δηλαδή σοβαρή υποψηφιότητα. Δεν θυμάμαι καν το όνομα δυστυχώς τώρα. Και άλλη μία. Είναι δηλαδή άλλα δύο άτομα που είναι πιθανά. Αλλά Τζάρετ θα ήταν καλή φάση. Λοιπόν, αυτή η μαντεψιά. Τώρα, κάτι άλλο το οποίο έγινε σχετικά με τους Queen, ξεκίνησε στις 2 Δεκέμβρη που πέρασε, είναι στο παλιό του στούντιο. Το οποίο το είχαν από το 76 μέχρι το 96 και κάνανε όλους τους δίσκους από τον δίσκο που ονομαζόταν Jazz και μέχρι το Made in Heaven. Όλοι οι δίσκοι γίνανε εκεί το Queen. Κάποια στιγμή το ξεφορτωθήκαν, το πουλήσαν, δεν ξέρω τι κάνανε. Αλλά πλέον μόνιμα εκεί, δεν είναι μια έκθεση η οποία θα κρατήσει ένα-δύο μήνες. Μόνιμα θα είναι δηλαδή σαν μουσείο Queen εκεί πέρα. Στο καζίνο δηλαδή του Μοντρέ στην Ελβετία, στη λίμνη της Γενέβης. Είναι μια μόνιμη έκθεση των Queen, Queen The Studio Experience. Με αυτή θα σας χαιρετήσω σήμερα και πάλι σε ευχαριστώ, Θωμά. Είμαι και πού κάνεις υπομονή εδώ στο τέλος, να ακούσετε. Εγώ αλίμονο, τι λες, χαίρομαι. Να δείτε οπωσδήποτε τη Θωμαίδα στα live της, να ακούσετε και τη δουλειά της που όπου να είναι θα κυκλοφορήσει. Μέσα στη χρονιά ελπίζουμε να. Ελπίζω κι εγώ. Να ηχογραφηθεί και όλα αυτά. Είπαμε τη Δευτέρα στο Επιτόκιο στη Νέα Σμύρνη. Σήμερα, άμα περάσετε, θα είμαστε παρέα στο James Joyce. Δείτε Queen The Studio Experience. Την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο στη Μαγική Πόλη θα έχει τα best of από το Queen, το αφιέρωμα που είχα κάνει πριν από μερικές εβδομάδες εδώ με την ακουστική κιθάρα και πάρα πολύ υλικό από το Queen The Studio Experience. Και το παράλληλο Σάββατο θα έχουμε τον Μιχάλη τον Παούρη. Να είστε καλά. Πάμε με Queen να σας αφήσουμε. Το Μάι. Να είστε καλά. Thank you. Εγώ.
merci à vous, Queen, de nous faire. It's an alcoholic. But it really is wonderful. We've just seen the exhibition, and we feel very honored. And we hope that you'll all enjoy it, and that the people who come to Montreux will enjoy the exhibition, and it will be a part of the many attractions of this beautiful part of Switzerland. Thank you. Place, as you all know, and it was very inspiring to us, I think particularly to Freddie in his last days. It's also been a very private place for us, and a place where we could be kind of intimate. The script, of course, tells the story of Freddie's time, some of it here, some of it earlier on, and of our time. And we kind of had I don't think I'm giving too much away, you know, we had a problem knowing what the film was actually about. But eventually, a few weeks ago, we sat down with who we think is our great new director, and it just kind of dawned upon us all that what it's really about is a family. A group in these kind of situations becomes a very close-knit thing, and we spent more time with each other. They're much prettier.